Γιατί είσαστε τόσο θυμωμένοι? Απλά δεν θέλουμε να μαθαίνουμε γράμματα ή γενικώς να μην ερχόμαστε στο σχολείο. Ο Δεσέα, είσαι σίγουρος ότι ζωγραφίζεις έναν από εμάς? Φυσικά. Τώρα τελείωσες, ο Δεσέα. Τι είναι αυτό και εκεί? Είναι κεφάλι? Θα δείτε. Νομίζω πως τελείωσα. Ωραία, βγάλε τότε τη μάσκα. Πολύ καλό βγήκε. Τώρα μπορείτε να μαντέψετε ποιος είναι. Μπορώ να πω? Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είσαστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε τα βίντεά μας. Και ναι παιδιά, κάντε εγγραφή να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα. Επίσης όποιος δεν ξέρει πώς κάνουμε εγγραφή, πάμε κάτω από αυτό το βίντεο και πατάμε το κόκκινο κουμπάκι και γίνεται γκρι. Επίσης πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα καινούριο βιντεάκι. Επίσης πατήστε το like και εμείς πάμε στο βίντεο. Βαρέθηκα το σχολείο. Θέλω να έρθει γρήγορα το Σαββατοκύριακο. Συμφωνώ μαζί σου. Κι εγώ. Άλλες τόσες ώρες έχουμε να κάνουμε με την κυρία Αναστασία και κάθε μέρα κάνουμε μάθημα. Οδυσσέα, σβήσε το πίνακα, χωρίς γκρίνια. Καλημέρα, παιδιά. Έλεος. Γιατί είσαστε τόσο θυμωμένοι? Απλά δεν θέλουμε να μαθαίνουμε γράμματα ή γενικώς να μην ερχόμαστε στο σχολείο. Κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα ξεκουραστούμε. Μα κυρία Αναστασία, έχουμε πάρα πολλές μέρες μπροστά μας και πώς γίνεται να περιμένουμε? Παιδιά, κάντε λίγο υπομονή και επίσης σήμερα έχουμε ένα σοβαρό μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα μπορέσετε να ανεβάσετε τους βαθμούς σας, να τους διορθώσετε. Τι πάθατε? Κυρία Αναστασία, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι πιο ενδιαφέρον? Για παράδειγμα? Δεν ξέρω, εσείς είσαστε δασκάλα, όχι εγώ. Κίκη, εγώ προτιμώ να ανεβάσετε τους βαθμούς σας για να έχετε στο τέλος της χρονιάς άριστους βαθμούς. Κυρία Αναστασία, αφού ξέρετε, αυτό το μάθημα δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα. Πώς δεν βγάζει, Οδυσσέα? Σας δίνεται μια ευκαιρία να ανεβάσετε τους βαθμούς σας. Μήπως να σκεφτούμε και να κάνουμε κάτι άλλο? Κοιτάξτε μας λίγο. Καθίστε εδώ λίγο ήσυχα και εγώ επιστρέφω. Πού πήγε? Μάλλον θα πήγε να φέρει κανένα τεστ. Ή μπορεί να μας πει να της πούμε το μάθημα της ιστορίας που είχαμε σήμερα. Βασικά... Παιδιά, μην ανησυχείτε, μας έμειναν μόνο 35 λεπτά μέχρι να τελειώσει το μάθημα. Μέχρι το σχόλασμα? Ναι. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά ψέματα. Νομίζω πως βρήκα κάτι ενδιαφέρον να ασχοληθούμε. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρον. Και βέβαια θα είναι και εκεί, γιατί τώρα θα ζωγραφίσετε. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν σας αρέσει η ιδέα μου? Αυτό είναι λίγο καλύτερο αντί για να γράψουμε τεστ. Αλλά και πάλι. Τότε δεν ξέρω τι να σας προτείνω. Βρήκα ιδέα, να ζωγραφίζουμε με κλειστά μάτια. Οδυσσέα, και πώς το φαντάζεσαι αυτό? Το φαντάζομαι κανονικά. Ο καθένας θα πηγαίνει στο πίνακα και θα ζωγραφίζει με κλειστά μάτια. Έναν από εμάς. Ναι, ωραία ιδέα. Και στο τέλος, μάλιστα, θα μαντεύουμε εμείς ποιον ζωγράφισε. Ναι, ναι, θα έχει πλάκα. Κορίτσια, εσείς συμφωνείτε? Σούπερ. Τέλεια. Τότε ας αρχίσουμε λοιπόν. Ναι! Να είμαι πρώτος. Λοιπόν, περιμένετε. Πρέπει να βρούμε μια μάσκα για να κλείσουμε τα μάτια. Εγώ έχω. Οδυσσέα, δεν σταματάς να με ενθουσιάζεις. Φέρ' την εδώ. Οδυσσέα, μιας και σηκώθηκες, είσαι ο πρώτος. Ναι! Ωραία, ήρθε η ώρα. Ενδιαφέρον, ποιον θα ζωγραφίσει? Μπορεί να ζωγραφίσει εμένα ή εσένα. Οδυσσέα, πάρε το μαρκαδόρο και ξεκίνα. Εδώ τα ματάκια θα είναι. Και να κάνω τώρα και εδώ το σώμα. Οδυσσέα, είσαι σίγουρος ότι ζωγραφίζεις έναν από εμάς? Φυσικά. Τώρα τελείωσες, Οδυσσέα. Ωραία, νομίζω τελείωσα. Γέλα, σήκω. Ανυπομονώ να δω. Λοιπόν, και τώρα ας μαντέψουμε ποιον ζωγράφισε. Λοιπόν, κορίτσια, ποια είναι η άποψή σας? Ελπίζω να μην είμαι εγώ.
Δεν νομίζω να είμαι ούτε εγώ, γιατί δεν μοιάζει καθόλου. Λοιπόν, μην βιάζεστε, κορίτσια, τώρα θα το δούμε. Αυτό εδώ νομίζω πως είναι τα μαλλιά. Αυτό εδώ νομίζω πως είναι τα μάτια. Εδώ η μύτη, εδώ είναι το στόμα. Έχει μάτια, γιατί από εδώ που κάθομαι δεν τα βλέπω. Βέβαια έχει. Να τα. Όχι, Θεέ μου. Θα δούμε εσείς πως θα ζωγραφίζετε. Επίσης όλοι μπορούν να κρίνουνε. Οδυσσέα, μη στεναχωριέσαι. Χαριτωμένο βγήκε. Αλλά έχω μια ερώτηση. Τι είναι όλοι αυτοί οι αριθμοί? Αυτή είναι η βαθμή. Βαθμή. Δηλαδή έδωσες ένα στοιχείο στα χωριστά κορίτσια. Ναι. Τώρα λοιπόν να μας πεις το όνομα του κοριτσιού που ζωγράφισες. Ας μαντέψετε, τζάμπα το ζωγράφισα. Λες και δεν προσπάθησες καν. Λοιπόν, κορίτσια ήσυχα, ελάτε με τη σειρά να πείτε τη γνώμη σας. Επειδή έχει κοντά μαλλιά, νομίζω πως είναι η κυρία Αναστασία. Τι λες, καλέ, δεν μοιάζω. Εσύ, Κίκη, τι νομίζεις, ποιος είναι? Εγώ νομίζω πως είναι η Κωνσταντίνα. Κίκη. Εγώ τελικά άλλαξα γνώμη. Νομίζω ότι είναι η κυρία Αναστασία επειδή έχει χαμηλούς βαθμούς. Μη στεναχωρηθείτε. Θα συμφωνήσω μάλλον μαζί σου, Κίκη, γιατί άμα κρίνουμε από τη ζωγραφιά, έχει τους βαθμούς. Έχει κάποιο φόρεμα, κοντά μαλλιά. Οδυσσέα, επιτέλους, πες μου ποιον ζωγράφισες. Η κυρία Αναστασία. Σε ευχαριστώ πολύ, Οδυσσέα, για τη ζωγραφιά σου. Και μπράβο στην Κίκη που το μάντεψε. Κυρία Αναστασία, τώρα που το μάντεψα, μπορώ να βγω εγώ? Ναι, βέβαια. Βγες, Κίκη, και ζωγράφισες. Και φορά τη μάσκα. Εντάξει, Κίκη, καλή τύχη. Λοιπόν, Κίκη, καλή επιτυχία. Ελπίζω να έχεις μια ωραία ζωγραφιά. Τι είναι αυτό, Κίκη? Είναι κεφάλι. Θα δείτε. Νομίζω ξέρω ποιον ζωγραφίζεις. Αυτό είναι το χέρι. Καλό σου βγήκε. Νομίζω πως τελείωσα. Νομίζω ξέρω ποιον ζωγράφισες, Κίκη. Να πω πρώτη. Αφού είσαι 21η το χέρι, πες εσύ. Εγώ νομίζω πως είναι ο Οδυσσέας, γιατί δεν έχει μαλλιά και... Όντως νομίζω πως είναι ο Οδυσσέας. Οδυσσέας, εσύ τι λες? Ναι, όντως, μοιάζει με εμένα. Λοιπόν, Κίκη, πες μας ποιον έχεις ζωγραφίσει. Ναι, είμαι ο Οδυσσέας. Ευχαριστώ πολύ, Κίκη, χαίρομαι. Χαίρομαι που σου άρεσε, μπορώ τώρα να καθίσω? Ναι, κάθισε, Κίκη. Ποιος έμενε τώρα? Κυρία, εγώ έμεινα, μπορώ να πάω τώρα? Ναι, Κωνσταντίνα, αφού έμεινες εσύ, πήγε να ζωγράφισαι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τώρα είσαι έτοιμη? Ναι, είμαι. Τόσο ξεκίνα. Νομίζω πως τελείωσα. Ωραία, βγάλε τότε τη μάσκα. Πολύ καλό βγήκε. Τώρα μπορείτε να μαντέψετε ποιος είναι. Μπορώ να πω? Ναι, πες. Νομίζω ότι είναι η Κίκη. Γιατί? Επειδή σχεδιάσαμε εμένα, εσάς, αλλά την Κίκη κανείς. Γι' αυτό είναι η Κίκη. Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω είναι πολύ εύκολο. Ναι, είναι η Κίκη και προσπάθησα να τη ζωγραφίσω. Ναι, δεν μου πολύ μοιάζει, αλλά πάντως ευχαριστώ. Κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία. Μήπως θέλετε να προσπαθήσετε κι εσείς να ζωγραφίσετε? Όχι ρε παιδιά, εγώ. Ελάτε, σειρά. Κυρία Αναστασία, σειρά σου. Πολύ ωραία. Καλά, καλά. Είστε έτοιμοι? Νομίζω πως ναι. Κυρία Αναστασία, σίγουρα δεν βλέπετε και δεν κρύφω, κοιτάζετε, γιατί σας βγαίνει και πάρα πολύ καλό. Ναι, όχι, Κωνσταντίνα μου, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, νομίζω πως τελείωσα. Κυρία Αναστασία, δεν βγήκε και απέσιο. Κυρία Αναστασία, σίγουρα δεν κρυφό κοιτάγατε, γιατί βγήκε υπέροχο. Λοιπόν, να μαντέψουμε. Μπορώ εγώ. Μπορώ εγώ. Ας αρχίσουμε καλύτερα ένας-ένας, εκεί ξεκινά. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι... Εμένα μου μοιάζει με την Κωνσταντίνα.
Εμένα μου μοιάζει με την Κική. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, αναγνωρίζεις τον εαυτό σου? Ναι. Ωραία, αλλά ελάτε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία να πει ποιος είναι. Είναι η Κωνσταντίνα. Τέλειο βγήκε. Είσαι σίγουρη και εκεί για αυτό που λες ότι είναι τέλειο? Ναι, κυρία Αναστασία, είναι πολύ ωραίο, σίγουρα. Και είναι πολύ φανταστικό. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τελειώσει. Τα πήγατε σήμερα πολύ καλά. Και σας έχω καλά νέα, θα σας βάλω όλους, σε όλους καλούς βαθμούς. Επειδή όλοι σας ζωγραφίσατε τέλεια. Ναι! Αλλά σε τόσες ώρες έχουμε να κάνουμε με... Γιατί είσαστε τόσο θέμα... Μα κυρία Αναστασία, έχουμε ακόμα σπα... Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τελειώσει για σήμερα, αλλά σας έχω καλούς... σας έχω...